Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2. Εδώ, στο στούντιο του Blue Sky, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η εκπομπή επαναλαμβάνεται και την νύχτα μετά την εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου και το πρωί στις 7. Για να έχετε τη δυνατότητα, όλοι εσείς που δεν μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το μεσημέρι, την παρακολουθείτε το βράδυ ή το πρωί νωρίς. Σήμερα είναι Τετάρτη, 6 Μαρτίου. Πλησιάζουμε στη μεγάλη γιορτή της γυναίκας, την Παρασκευή. Πλησιάζουμε στην καθαρή Δευτέρα, τη Δευτέρα. Γιορτές μπροστά μας, με χαμόγελο και αισιοδοξία που μας διευκολύνει και ο καιρός που είναι υπέροχος ανοιξιάτικος. Θέλω να πω, επειδή με πήρε ένας καλός φίλος από το Περιστέρι πριν από λίγη ώρα, για να με ρωτήσει τι σημαίνει η έκδοση του δεκαετούς ομολόγου που έγινε χτες και πόσους τόκους θα πληρώσουμε ως ελληνικό κράτος. Το επιτόκιο, όπως ξέρετε, έκλεισε το 3,91%. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Είναι δεκαετές το ομόλογο για 2,5 δις. 2,5 δις με 3,91% επιτόκιο σημαίνει χοντρικά, για να το καταλάβετε αυτό, 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Σε 10 χρόνια ένα δις. Δηλαδή παίρνουμε τώρα 2,5 δις και μέσα σε 10 χρόνια πρέπει να έχουμε επιστρέψει 3,5 δις. Για να καταλαβαίνετε γιατί είναι πολύ υψηλό το επιτόκιο αυτό που πληρώνουμε. Γιατί βγήκαμε στις αγορές. Πάλι καλά που βγήκαμε 3,91%. Θα μπορούσε να ήταν ακόμα ψηλότερο το επιτόκιο. Ένας από τους λόγους που έχει μειωθεί είναι γιατί ήταν μικρό το ποσό που ζητήσαμε και γιατί υπάρχει μια εκτίμηση στις αγορές ότι η λαϊκίστικη, κρατικίστικη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα φεύγει, απομακρύνεται, ένα θέμα χρόνου να φύγει από την εξουσία και η επόμενη κυβέρνηση, μια φιλελεύθερη κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, θα μπορέσει να ορθοποδήσει καλύτερα την οικονομία, γι' αυτό και υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Αυτός είναι ο λόγος που δεν πήραμε επιτόκιο, έστω και ελάχιστα κάτω από το 4%. Είναι όμως παρόλα αυτά πολύ ψηλό το επιτόκιο, διότι μην ξεχνάμε ότι, καλά, η Γερμανία δανείζεται μηδενικό επιτόκιο. Δεν πληρώνει τίποτα. Μερικές φορές είναι και αρνητικό το επιτόκιο, δηλαδή την πληρώνουν για να βάλουν τα λεφτά τους σε γερμανικά ομόλογα. Η Κύπρος, η Πορτογαλία έχουν 0,8, πολύ χαμηλά επιτόκια. Ακόμα και η Ιταλία που περνάει μια πολύ μεγάλη κρίση χωρίς αμφιβολία και έχει τεράστιο πρόβλημα χρέους, το μεγαλύτερο ίσως στην Ευρώπη μαζί με την Ελλάδα, έχει 2,7 επιτόκιο στο δεκαετέ της ομόλογο. Έτσι. Για να καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε. Και εδώ η κυβέρνηση, η οποία τα έχει κάνει μαντάρα σε όλους τους τομείς, τολμάει και βγαίνει και μιλάει. Θέλω επίσης να αναφερθώ, επειδή με ρωτούν, παρακολούθησα σήμερα το πρωί μια εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη στον Αντένα, όπου καλεσμένος ήταν μεταξύ άλλων και ο συνάδελφος εδώ, ο Δημήτρης ο Χατζηνικόλας. Με ρωτούν γιατί είπε ο Χατζηνικόλας στην εκπομπή. Το παρακολούθησα. Δεν θέλω να επισέλθω σε αυτό, επειδή με πήραν πάρα πολύ. Είναι συνάδελφος εδώ στο Blue Sky. Τον σέβομαι και τον εκτιμώ τον κύριο Χατζηνικόλα. Δεν θέλω να επισέλθω σε αυτό. Θέλω μόνο να μείνω στο πραγματικό γεγονός της εθνικής καταστροφής στο μάτι. Μια τεράστια καταστροφή οικολογικής, πραγματικής και πάνω απ' όλα ανθρώπινης, μια τραγωδία με 100 νεκρούς. Χτες η εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος κατά 20 ατόμων, μεταξύ των οποίων και η Περιφερειάρχης κυρία Ρένα Δούρου. Η απόφαση αυτή, πλημέλημα, σημαίνει ότι δεν θα κάνουν τίποτα. Είναι αμφίβολο αν θα καταδικαστούν και αν καταδικαστούν θα μας τα πει αργότερα και οι καλεσμένοι μας που είναι εδώ. Ακόμη και αν καταδικαστούν, δεν θα εκτίσουν ούτε μια μέρα ποινή φυλάκισης, για να είμαστε ρεαλιστές, έτσι. 100 νεκροί θεωρούν οι συγγενείς των θυμάτων εκεί στο μάτι ότι θα μείνουν ατιμόρυτοι. Αδικαίωτοι θα μείνουν νεκροί και ατιμόρυτοι υπεύθυνοι για την τραγωδία. Άκουσα όμως, επειδή ο κύριος Χατζηνικόλας στην εκπομπή του κυρίου Παπαδάκη είπε κάτι που για μένα δεν ισχύει. Είναι η γνωστή τακτική
υπερασπιστική της κυβέρνησης που τα έκανε μπάχαλο στο μάτι, ότι δήθεν για τους 100 νεκρούς ευθύνεται η άναρχη δόμηση, είναι ένα τεράστιο ψέμα. Ένα τεράστιο ψέμα, το οποίο το αποδόμησε πλήρως μία κάτοικος της περιοχής, η οποία πήρε το λόγο μετά τον κύριο Χατζηνικόλα. Είπε δηλαδή ότι η φωτιά ξεκίνησε από περιοχές που ήταν εντός σχεδίου πόλεως, όπως ο Νέος Βουτζάς και η Πεντέλη. Μετέβη στο Μάτι, δεν υπήρξε καμία ειδοποίηση για τη φωτιά στους κατοίκους στο Μάτι. Οι άνθρωποι που κάηκαν από τη φωτιά δεν κάηκαν λόγω της άναρχης δόμησης. Κάηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους οι περισσότεροι, στην λεωφόρο Μαραθώνος, γιατί δεν έλαβαν οι αρμόδιες αρχές τα δέοντα μέτρα. Και ήταν μια συγκλονιστική η απάντηση της γυναίκας αυτής, η οποία προφανώς ήταν και η ίδια συγγενής θύματος στο Μάτι, στον ισχυρισμό αυτό του κυρίου Χατζηνικόλα, ο οποίος είναι ισχυρισμός που έκαναν, κάνει η κυβέρνηση, προσπάθησε να αποδώσει τις ευθύνες στην άναρχη δόμηση, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Παρεπιπτόντως όμως, μια και το ανέφερε ο κύριος Χατζηνικόλας στην πρωινή εκπομπή του κυρίου Παπαδάκη, θα ήθελα να τον ρωτήσω, δεν θα είμαι το βράδυ στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου για να τον ρωτήσω, αλλά αν ήμουν θα τον ρωτούσα, αγαπητέ Δημήτρη, επειδή το επικαλείς αυτό και το επικαλείται και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, από πέρσι το καλοκαίρι που λέγατε ότι θα λάβετε μεγάλη εκστρατεία, σταυροφορία για τα αφαίρετα, για την άναρχη δόμηση, πόσα αφαίρετα έχει καταδαφίσει η κυβέρνηση? Ούτε ένα. Ούτε ένα. Τι νέα νομοθετικά μέτρα και τι εργαλεία πήρε το ελληνικό κράτος για να αντιμετωπίσει την άναρχη δόμηση? Τίποτα. Τίποτα. Ένας χρόνος κοντεύει να περάσει από την τραγωδία στο Μάτι και ένα μεγάλο μηδενικό. Άρα είναι ψέματα όλα αυτά. Είναι ισχυρισμοί για να προσπαθήσει να καλύψει η κυβέρνηση το τρομακτικές ευθύνες που έχει για την εθνική αυτή τραγωδία στο Μάτι. Και πάω και στο, για να ολοκληρώσω και τη δική μου εισήγηση, πάω και στο τρίτο θέμα που ήθελα να σας θέσω και που αφορά την δήλωση της Κατερίνας Παπακώστα, της υφυπουργού μη προστασίας του πολίτη. Ο πολίτης είναι εντελώς απροστάτευτος. Εντελώς απροστάτευτος σε μια εγκληματικότητα η οποία καλπάζει. Ακούστε χτες τι έγινε. Εκεί δηλαδή όταν το άκουσα αυτό τρελάθηκα. Ο επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, ενός από τα μεγαλύτερα μουσεία στην χώρα μας και ένα από τα πιο σημαντικά, είχε μια σύσκεψη χθες το πρωί. Χθες το πρωί, Τρίτη, μέρα Τρίτη, στις 11, 10 και μισή ώρα έπρεπε να είναι σε μια σύσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη, στο κέντρο της Αθήνας, και βιαζόταν να φτάσει. Πήγε να κόψει δρόμο, μιλάμε τώρα για το κέντρο της Αθήνας, το καλύτερο φυλασσόμενο μέρος της Αθήνας, πλατεία Συντάγματος και γύρω περιοχές. Κολωνάκι, Προεδρικό Μέγαρο, Μέγαρο Μαξίμου, Βουλή και ο Εθνικός Κήπος. Και πήγε να κόψει δρόμο μέσα από τον Εθνικό Κήπο. Και μέσα στον Εθνικό Κήπο, ώρα 10 και 10 το πρωί, ημέρα Τρίτη, στο πιο πολυσύχναστο και στο πιο καλά φυλασσόμενο μέρος της Αθήνας, υποτίθεται, δέχτηκε επίθεση, τον δίρανε για να τον ληστέψουν. Το καταλαβαίνετε αυτό? Στον Εθνικό Κήπο που πηγαίνουν οι άνθρωποι για να ηρεμήσουν από τον βουητό της πόλης, που πολλοί το χρησιμοποιούν για να περνούν, να θαυμάζουν τη φύση. Δεν έχουμε και άλλα πάρκα στην Αθήνα πολλά. Και δέχτηκε επίθεση, όχι κάποια μέση νύχτα. 10 και 10 η ώρα το πρωί της Τρίτης, που πήγαινε ο άνθρωπος να κόψει δρόμο για να πάει στη δουλειά του. Και μετά βγαίνουν οι γεροβασίλικοι Παπακώστα και λένε, έχουμε, λέει, δεχόμαστε συγχαρητήρια από πολίτες ότι έχει μειωθεί η εγκληματικότητα. Είτε ζουν στον κόσμο τους, είτε μας κορυδεύουν ψηλό γαζί. Δυστυχώς όμως η αλήθεια, ό,τι και αν πεις, ό,τι και αν κάνεις, σε πιάνει. Σε δαγκώνει η αλήθεια. Και ο κόσμος όλος γνωρίζει
σε ποιο επίπεδο βρίσκεται σήμερα η εγκληματικότητα που έχει ξεφύγει στη χώρα μας. Έχει ξεφύγει. Χθες το βράδυ, στο Βύρωνα, που ξέρετε πόσο μεγάλη αγάπη έχω στο Βύρωνα, διότι είχα γεννηθεί εκεί, και οι παιδικές μου αναμνήσεις είναι από αυτόν τον υπέροχο Δήμο της Αττικής, το αστυνομικό τμήμα δέχτηκε επίθεση από 16χρονα. Από 16χρονα. Το αστυνομικό τμήμα. Είναι η δεύτερη επίθεση που δέχτηκε αστυνομικό τμήμα μέσα σε λίγες μέρες. Το Σάββατο ήταν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Τώρα είναι στο αστυνομικό τμήμα Βύρωνα. Στο Βύρωνα υπάρχουν καταλήψεις σε δημόσιους χώρους από αυτές τις ομάδες των αναρχοαλητών. Στο πάρκο της Ανάληψης, στην οδό Κολοκοτρώνη σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι. Υπάρχει και, και στο πάρκο του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας, που είναι και ο κεντρικός ναός του Βύρωνα. Κάνουν ό,τι θέλουν. Πλήρης ανομία. Πλήρης παραβίαση κάθε αξίας και κάθε κανόνα δικαίου και νόμου και τάξης. Την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά, βγαίνει η κυρία Παπακώστα και λέει, ναι, πράγματι, οι 16 συλλήψεις που έγιναν στα Γιάννητσά την ώρα που γινόταν η εκδήλωση με τον Κουβέλη και την Τζάγκρη από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν προληπτικές προσαγωγές. Προληπτικές προσαγωγές, γιατί εμείς, λέει, προλαμβάνουμε την εγκληματικότητα. Τι λες, κυρία μου, είσαι και δικηγόρος. Προληπτικές συλλήψεις δεν υπάρχουν στις δημοκρατίες. Επειδή μου φάνηκε ότι αν και εφόσον μπορεί κάποιος να διαμαρτυρηθεί ή να δημιουργήσει πρόβλημα στην εκδήλωση αυτή. Οι άνθρωποι για καφέ ήτανε, με τα παιδιά τους. Προληπτικές συλλήψεις πράγματι έκανε ο Ιωσήφ Στάλιν. Τα 66 χρόνια από το θάνατο του οποίου ήταν χθες, 5 Μαρτίου. 5 Μαρτίου 1953 πέθανε ο Ιωσήφ Στάλιν. Κάποιοι όμως ακολουθούν τις μεθόδους του Στάλιν. 66 χρόνια μετά, προληπτικές συλλήψεις έκανε ο Στάλιν, ο πατερούλης Στάλιν. Και εσείς, κυρία Παπακώστα, που κάποτε ήσασταν και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τολμάτε και λέτε για προληπτικές, και λέτε ότι είστε και δικηγόρος, αν δεν κάνω λάθος. Προληπτικές προσαγωγές, προληπτικές συλλήψεις σε μια δημοκρατία. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν δώσει ούτε καν ένδειξη ότι ετοιμάζουν να κάνουν κάποια παράνομη ενέργεια. Επειδή μπορεί και αν, με την ίδια λογική, θα έπρεπε να... Γιατί δεν πηγαίνετε στα Εξάρχεια να συλλαμβάνετε κάθε Παρασκευή τους πάντες εκεί, όλους τους λουβίκονες που πετάνε μολότοφ στα ΜΑΤ. Προληπτικά, για να μην γίνονται αυτά που γίνονται κάθε Παρασκευή. Με τις επιθέσεις με μολότοφ στα ΜΑΤ. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Όταν οι πολίτες διαμαρτύρονται εναντίον μας, τότε τους συλλαμβάνουμε. Και ας μην κάνουν τίποτα. Όπως έγινε χτες με την Αχτσιόγλου, πάλι στη Μακεδονία. Όταν είναι τα δικά μας παιδιά, όπως είναι στην περίπτωση του Ρουβίκονα, του Μουβίκονα και όλων αυτών των αναρχοαλητών, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Έλα μα, δεν έγινε και τίποτα. Αυτή η υποκρισία είναι για μένα τραγική. Και ένα σοβαρό θέμα το οποίο επιτέλους πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ο νόμος και η τάξη πρέπει να επιβληθούν. Δεν είναι ούτε αριστερό ούτε δεξιό αίτημα. Είναι κοινωνικό αίτημα. Και κάθε ευνομούμενη πολιτεία πρέπει να έχει νόμο και τάξη. Και εγώ προσωπικά είμαι, και νομίζω και οι περισσότεροι λογικοί και πολιτισμένοι άνθρωποι αυτής της χώρας, είναι εναντίον της βίας από όπου και αν προέρχεται. Ουδής έχει το δικαίωμα να ασκεί βία και να μένει ατιμόρυτος. Καλησπερίσω και την καλεσμένη μας, τη δικηγόρο, την κυρία Ιωάννα Καλατζάκου, μια εξαιρετική δικηγόρο και φίλη, την οποία γνωρίζω πολλά χρόνια. Μου δίνει πάντα χαρά να έχετε μαζί και τις νομικές συμβουλές. Κυρία Καλατζάκου, θα είναι... Αν και εσύ το καλύψεις όλα τα θέματα εξαιρετικά.
Η κυρία Καλατζάκου θα είναι, εγώ το λέω και δημοσίως, είναι βέβαιο ότι θα είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών και θα δώσει μαζί μας τη μάχη για την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας. Μια δύσκολη μάχη. Και την ελπίδα και μια... της επιστροφής της χώρας, ναι, στην γιατί, κανονικότητα. Γιατί όπως λέει ο κυρία Καλατζάκου, τα κόμματα και οι πολιτικοί υπάρχουν για να υπηρετούν την πατρίδα, όχι αντιστρόφως, έτσι. Έτσι. Τώρα, να μείνουμε σε αυτό το θέμα του νόμου και της τάξης. Ως δικηγόρος, πώς σας φάνηκε η δήλωση της κυρίας Παπακώστα για προληπτικές συλλήψεις? Καλά, έχουμε συνηθίσει τώρα το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης το τελευταίο καιρό να αναφέρεται στο έργο της ως επιτυχούς του Υπουργείου. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι, γιατί η τάξη και η ασφάλεια, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι ένα δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε πολίτη, συνταγματικά κατοχυρωμένο, και είναι υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει αυτό το αγαθό στον πολίτη και να μπορεί η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας να αισθάνεται ασφαλής στη γειτονιά του, στη δουλειά του και όπου κυκλοφορεί. Δυστυχώς, σωρία αιτίων δημιουργούν αυτή την τραγική κατάσταση που βιώνουν όλοι οι Έλληνες, όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στις γειτονιές. Επιτρέψτε μου να πω ότι το βασικό το αίτιο πιστεύω είναι ότι ο νόμος Παρασκευόπουλου έδωσε, δηλαδή του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, έδωσε το δικαίωμα σε πολλούς βαρυπινίτες να βγουν από τις φυλακές με κάποιο ιατρικό πιστοποιητικό, που τώρα βέβαια μετά την υπόθεση Φλόρα είχε αυστηροποιηθεί το πλαίσιο. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι πολλές χιλιάδες βαρυπινητών βρίσκονται εκτός φυλακών, το οποίο καλλιεργεί, βέβαια, διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν εργάζονται, διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω αν έχουν υποστεί το σοφρονισμό μετά την κράτηση τους φυλακές. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, έχουν αυξηθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να σοφρονίζει τις ελληνικές φυλακές σήμερα, δυστυχώς. Γιατί, βέβαια, το πρόσημο σε αυτό το νόμο, ο σκοπός της αποφυλάκησης ήταν η αποσυμφόρηση των φυλακών. Ναι. Αλλά όπως έχω ξαναπεί, το οποίο μέχρι ένα σημείο είναι λογικό αυτό. Είναι όντως λογικό. Είναι σε μεγάλο, έχει μεγάλη συμφόρηση οι φυλακές. Αλλά να ξέρουμε τι ανθρώπους βάζουμε. Η αντίκριση της ασφάλειας των πολιτών, δηλαδή στη στάθμιση των συμφερόντων, βεβαίως βαρύνει η ασφάλεια των πολιτών. Και βεβαίως θεωρώ ότι αυτή η αύξηση των κρουσμάτων δεν είναι μόνο από λαδαπούς, αλλά είναι γιατί έχουμε πολλά κρούσματα και πολλούς θανάτους και ληστείες που έχουν γίνει από αποφυλακιστέντες βαρυπινίτες. Και βεβαίως η κατάργηση των φυλακών υψηλής ασφαλείας, όπου έγινε το 2015 με το που ανέλαβε η κυβέρνηση αυτή την εξουσία. Θεωρώ ότι αυτή η όσμωση, δηλαδή των βαρυπινητών με τους τρομοκράτες και η αυξημένη αδειοδότηση των τρομοκρατών, δημιουργεί μια δυνατότητα αναζωπήρωση των φαινομένων και της βίας και της τρομοκρατίας και γενικά των παραβατικών συμπεριφορών. Που είναι παντού, ξέρετε. Δεν είναι αυτό που λέγαμε κάποτε ότι είναι κάποιες υποβαθμισμένες περιοχές. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα σε περιοχές λαϊκές, όπως είναι η δική μου εκλογική περιφέρεια, η Δυτική Αθήνα, όπως είναι το Περιστέρι, όπως είναι το Αιγάλεο, όπως είναι το Χαϊδάρι. Βέβαια, εκεί έχει ανέβει πολύ το επίπεδο ζωής. Υπάρχει μια ανοχή. Αλλά υπάρχει μια εγκληματικότητα. Αλλά σήμερα εγκληματικότητα έχουμε και στην Κηφισιά, έχουμε και στην Κρουφάδα. Στην Κηφισιά έγινε δολοφονία. Με στο σπίτι του σταματιάδη. Όπου είπε, ας κοιμότερε και ας μην ξυπνούσε, ας έκανε ότι κοιμότερε για να μην αμυνθεί. Δεν υπάρχει σήμερα άνθρωπος που να αισθάνεται ασφαλής σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας. Σας είπα την ιστορία με τον επιστημονικό διευθυντή του Μουσείου Μπερνάκη που υπέστη επίθεση μέσα στον εθνικό κήπο. Στο κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας, στον εθνικό κήπο. Όχι, αυτά είναι θλιβερά γεγονότα, μάλλον είναι ανησυχητικά και εμπειρούν φόβο στο μέσο πολίτη. Και ξέρετε ότι αυτή η ρητορική του μίσους και του διχαστικού λόγου στρώνει και λίγο το ιδεολογικό πολιτικό χαλί της ομής βίας. Διότι αυτή η ομή βία που είδαμε την προηγούμενη Κυριακή με τα φαινόμενα εκεί που κάνανε βίας, στιγνής βίας ομής, χωρίς να έχει οπαδικό πρόσημο. Ούτε να υπάρχει πόλο, λέτε. Βεβαίως. Και όπου εκεί ήταν αμαία, ανήλικα παιδιά, γυναίκες που παίζαν πόλο. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο πρόσημο, ιδεολογικό. Είναι η βία για τη βία. Είναι το μίσος. Ακριβώς αυτό λέω. Η βία για τη βία. Και αυτό θέλει, ξέρετε, δεν έχει κομματική στόχευση. Αυτό είναι εθνική ανάγκη. Είναι εθνικό συμφέρον. Και πρέπει να υπάρχει συνένεση τόσο στο επίπεδο το θεσμικό,
των νόμων δηλαδή, που πρέπει να αλλάξουν, όπως αναφέρθηκα και στην κατάργηση των φυλακών υψηλής ασφαλείας και στον νόμο Παρασκευόπουλου που επέτρεψε την αποφυλάκηση πολλών βαρυπινητών. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια διακομματική συνένεση στον τρόπο της θεσμικής αντιμετώπισης του φαινομένου και δεύτερον στο επιχειρησιακό επίπεδο της αστυνομίας, διότι όπως έλεγε και ο κύριος Κρικέτος εχθές σε μια πάλι έτσι, τηλεοπτική εμφάνιση που ήμασταν μαζί, τελικώς η αστυνομική, αυτοί που λειτουργούν σε επιχειρησιακά κέντρα και είναι στους δρόμους, είναι τα θύματα όλης αυτής της ιστορίας, διότι σου λέει εγώ παίρνω κάποιες εντολές αλλά από την ηγεσία του Υπουργείου, αλλά από εκεί και πέρα για να γίνει σωστός συντονισμός χρειάζεται μία καλύτερη οργάνωση και σε επίπεδο εντολών εκ μέρους του Υπουργείου. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να υπάρχει η σωστή φύλαξη της γειτονίας που λέγαμε πριν. Για να έρθουμε και στο θέμα αυτό της στο μάτι. Χθες ασκήθηκε μία ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος, δεν τα ξέρω τόσο καλά όσο εσείς. Βαθμό πλημελήματος σήμερα στην Ελλάδα σημαίνει ότι ατιμωρησία ουσιαστικά. Εντάξει, ήταν τριπλή. Είναι για από τα 100 θύματα. Είναι βαρύ το κατηγορητήριο, είναι βέβαια σε βαθμό πλημελήματος και όχι σε βαθμό κακουργήματος, όπου εκεί θα απαιτείται ενδεχόμενος δόλος, δηλαδή όχι βαριά αμέλεια, ενδεχόμενος δόλος. Γιατί εδώ έχουμε τρεις, αν δεν κάνω λάθος, τρία αδικήματα με τα οποία διώκονται οι συγκεκριμένοι 20 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και αυτοδιοικητικοί. Είναι αλλά η κυρία Ρέναδούλου, Περιφερειάρχης Αττικής. Είναι η Δήμαρχη, ο κ. Ψινάκης και ο Δήμαρχος Ραφίνας. Είναι εξελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και λοιπά. Ναι, είναι εμπρισμός από αμέλεια, σωματική βλάβη, κατασυρωή διαπαραλήψεως από υπόχρεους και μη και βέβαια ανθρωποκτονία από αμέλεια, διαπαραλήψεως τελουμένη. Εδώ λοιπόν, επειδή είναι 100 τα θύματα και βέβαια έχω να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν γυρνούν πίσω και δεν υπάρχει αναστολή στο θάνατο, ενώ θα υπάρχει αναστολή στην ποινή. Όσο βαριά και αν είναι, γιατί μπορεί να είναι 10 και 20 και 30 και 50 και 100 χρόνια. Έχει κατά τη γνώμη σας σημασία αυτή η δίωξη πολιτικά σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητα της κυρίας Δούρου ως Περιφερειάρχου Αττικής? Την επιβαρύνει την υποψηφιότητα της πολιτικά? Σαφέστατα, διότι η άσκηση δίωξης σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες και παραλήψεις. Τόσο στην πρόληψη όσο και την καταστολή και στην καταστολή κατά τη διάρκεια και την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Βέβαια, η δίωξη δεν είναι καταδίκη. Έτσι, και όχι, βέβαια, όχι βέβαια. Πάντα, και όπως είπε και η ίδια, χρειάζεται υπομονή με τη δικαιοσύνη προκειμένου να αποδειχθεί η αθωότητά της. Βεβαίως, η κυρία Φόφη Γεννηματά άκουσα ότι επέμεινε στην παρέτησή της ή μάλλον ζήτησε την παρέτησή της. Βεβαίως υπάρχει ένας απόϊχος. Υπήρξε μια αντιδικία μεταξύ των δύο κυριών αυτών, της κυρίας Γεννηματά και της κυρίας Δούρου και μάλιστα και με τρόπο και λίγο αγενή θα έλεγα, όπως ας πούμε η κυρία Δούρου κατήγγειλε την κυρία Γεννηματά ότι είναι στην πολιτική χάρη στον πατέρα της, τέτοια πράγματα. Πάντως υπάρχει πολιτικός απόϊχος, δεν υπάρχει καμία βολία γι' αυτό. Υπήρχαν παραλήψεις και εδώ αποδεικνύεται περίτρανα αυτά που είπε ο πραγματογνώμονας, ο κ. Συνολάκης, που ο ειδικός επιστήμονας, ειδικός επί των θεμάτων, όπου είχε εντολή από τη Νέα Δημοκρατία να διερευνήσει το θέμα και να πει τα συμπεράσματά του σε σχέση με τα όσα είχαν συμβεί εκείνη την τραγική νύχτα και είπε ότι βεβαίως αν είχαν δώσει εντολή εγκαίρως για εκένωση της περιοχής θα είχαμε γλιτώσει την θρήνηση όλων αυτών των θυμάτων. Ξέρετε, για μένα και φαντάζομαι και για εσάς. Είχε στοχοποιηθεί από τον κύριο Πολάκη, αν θυμάστε. Ναι, για μένα το πιο σημαντικό από όλα ήταν αυτό το show που στήθηκε. Το βράδυ, εκείνο με τη συνέντευξη. Έτσι. Ναι. Ενώ γνωρίζαν ότι υπάρχουν νεκροί και λέγανε ψέματα, υποκρίνονταν το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου με επικεφαλή στον Πρωθυπουργό. Υποκρινόταν για μια τόσο μεγάλη τραγωδία που είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Αυτό ήταν τραγικό πολιτικό ατόπιμα και πάλι, όπως μας έχει συνηθίσει η κυβέρνηση, με στόχο τον εντυπωσιασμό και την παροχή των πολιτικών εντυπώσεων των θετικών. Αλλά βεβαίως, από ό,τι απεδείχθη μετά, ήταν τραγικό λάθος κυβέρνηση να πει αυτά που είπε και να Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι απαρεπιπτόντως δεν έχει έρθει μέχρι στιγμής, ενώ μας έλεγε προχτές που ήμουν στην εκπομπή, τη Δευτέρα, στην εκπομπή του κυρίου Παυλόπουλου, διαρρήγνει ο συνάδελφος, ο κύριος Χατζηνικόλας, διαρρήγνει τα ημάτια του ότι η ρύθμιση για την
μονοετή πλέον προστασία της πρώτης κατοικίας που φέρνει η κυβέρνηση θα έχει κατατεθεί μέχρι την Τετάρτη και θα έχει ψηφιστεί μέχρι την Πέμπτη. Αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει ακόμα κατατεθεί. Μπορεί να κατατεθεί μέσα στη διάρκεια της ημέρας, το ελπίζω. Γιατί όμως βλέπω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα σε αυτή τη ρύθμιση, η οποία. Πάλι το στοίχημα εντυπώσεων της κυβέρνησης και πάλι βέβαια, ακόμα και αν περάσει έτσι όπως προτείνεται και έτσι όπως έχει τάχα συμφωνηθεί μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζιτών, γιατί υπάρχουν αντιρρήσεις εκ μέρους των δανειστών, ασκώντας την εποπτεία. Σε Ευρωπαϊκή και Κεντρική Τράπεζα. Σε Ευρωπαϊκή και μεγάλη παρέμβαση σε αυτό. Βεβαίως. Θεωρώ ότι αυτή η ρύθμιση πάλι είναι ανεπαρκής και πάλι δεν δίνει προστασία σε χιλιάδες οφειλέτες και έχοντας δάνεια κόκκινα. Διότι μην ξεχνάμε. Είναι μόνο για ένα χρόνο. Πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμο 30 Οκτωβρίου, γιατί πρέπει το Δεκέμβριο να έχει τρίμηνη καθυστέρηση, το οποίο σημαίνει να μην έχει, περιλαμβάνονται δάνεια από τον Οκτώβριο του 2018 και μετά. Είναι μόνο για ένα χρόνο, με παράταση για ειδικές κατηγορίες δανειοληπτών. Και βεβαίως υπάρχει ο κόφτης, ο τριπλός κόφτης, που είναι η αξία της πρώτης κατοικίας, το ύψος του εισοδήματος και το ύψος του δανείου. Συνεπώς, και μην ξεχνάμε ότι τα κόκκινα δάνεια στη χώρα μας δεν εξυπηρετούνται σε ποσοστό 45%. Σχεδόν τα μισά δάνεια είναι κόκκινα, ανέρχονται στο 88 δις, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 1% και 11% στην Ιταλία. Είναι τραγικό το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί σε πάρα πολλούς δανειολήπτες, διότι όπως έχουμε πει, έπρεπε η Νέα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, από το 2016 είχε καταθέσει ένα σχέδιο σε σχέση με την διάκριση και την ιεράρχηση των οφειλετών και την τόνωση της αγοράς με την προστασία της πρώτης κατοικίας, διότι μην ξεχνάμε ότι τα κόκκινα δάνεια δεν είναι μόνο στεγαστικά, είναι και καταναλωτικά και επιχειρηματικά και βεβαίως δεν περιλαμβάνονται σε αυτή τη ρύθμιση όσα δεν έχουν υποθήκη πρώτης κατοικίας. Ναι. Μπορεί μεν να καλύπτονται οι επιχειρηματίες, αλλά ή έχουν ενδεχομένως προσημείωση εξοχική κατοικία. Ναι. Ή δεν έχουν καθόλου προσημείωση. Αυτά δεν καλύπτονται. Και υποτίθεται ότι αυτό, σαν στόχευση, έχει αφενός την τόνωση της αγοράς, προκειμένου να μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές στους δανειολήπτες. Πάντως είναι πολύ δύσκολο θέμα. Και τραπεζική επάρκεια. Είναι πολύ μεγάλο. Γιατί έχει να σταθμίσει βέβαια και την τραπεζική επάρκεια. Την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, προκειμένου να μην έχουμε άλλα προβλήματα και μετά. Τώρα πια όλα τα δάνεια αρχίζουν και πολλούνται σε funds, έχουν αρχίσει ήδη να πολλούνται. Και εκεί πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη, προκειμένου και τα funds, εφόσον τα αγοράσουν, να υποχρεωθούν να σεβαστούν την ρύθμιση, την πλατφόρμα αυτή, αν τυχόν ο δανειολήπτης έχει μπει ήδη και εφόσον περάσει βέβαια και από την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ένας χρόνος, πολύ λίγος χρόνος πάντως. Για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία θα κληρονομήσει και αυτό το πρόβλημα, κακά τα ψέματα. Έχω την αίσθηση ότι όλα όσα γίνονται, γίνονται ακριβώς για να μετατεθεί το πρόβλημα για μέχρι να έρθει η Νέα Δημοκρατία. Είναι σαφές αυτό. Είναι ναρκοθετείται η πορεία της επόμενης κυβέρνησης. Γι' αυτό και είπαμε ότι είναι για λόγους εντυπωσιασμού, έτσι. Γιατί είναι εντυπώσεων προεκλογικών. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπα προηγουμένως για το δεκαετές ομόλογο. Δεν έχω καταλάβει ότι τα 2,5 δις που παίρνει σήμερα θα τα πληρώσει μέσα σε 10 χρόνια 3,5 δις. Ένα δις επιβάρηση όταν η Γερμανία παίρνει με αρνητικό επιτόκιο. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι είδα σε μία εφημερίδα, θα πλήρωνε η Γερμανία για το ίδιο δεκαετές ομόλογο 41.000 ευρώ. Αυτό είναι. Και αυτό πρέπει, και θεωρώ ότι η έξοδος αγορές πρέπει να γίνεται με τρόπο ασφαλή, με τρόπο συστηματικό και με χαμηλό επιτόκιο για να θεωρηθεί και η εκτίμηση ότι η χώρα βρίσκεται, έχει επιστρέψει στην κανονικότητα. Και βεβαίως μακριά από εμάς η καταδίκη της εξόδου στις αγορές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Υπέρ είμαστε. Και αυτό είναι, υπέρ είμαστε αυτό είναι το ζητούμενο. Στις αγορές, αλλά με ανταγωνιστικό επιτόκιο. Και αυτό για να επιτευχθεί τι χρειάζεται, εμπιστοσύνη. Και για να υπάρξει εμπιστοσύνη χρειάζεται μια πραγματική λειτουργία της εσωτερικής οικονομίας. Και τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να ληφθούν εκείνα τα μέτρα ελάφρυνσης των οικοκυριών και των επιχειρηματιών δια της μείωσης των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να κινηθεί η αγορά, η προσέλκυση επενδύσεων, πολύ σημαντικό ζητούμενο αυτό, το οποίο επίσης θα μεγαλώσει την πίτα, διότι θα δημιουργήσει και θέσεις εργασίας που θα είναι καλά αμοιβόμενες και όχι μερικούς απασχόλησης, όπως πάλι η κυβέρνηση προσπαθεί με τα αποτέλεσμα της Εργάνη να δώσει την εντύπωση ότι έχει μειωθεί η ανεργία, ενώ ουσιαστικά είναι με θέση μερικής απασχόλησης. Είναι σαν το έγγραφο χτες αλυσίδα σούπερ μάρκετ
που έστειλε ότι να είστε χαρούμενοι που έχετε δουλειά με 300 ευρώ. Γιατί είναι 300 ευρώ, 300% λέει πάνω από το 0. Ένας στους τρεις Έλληνες εργάζεται 300... και από αυτούς ένας στους τρεις παίρνει 300 ευρώ. Παρεπιπτόντως, 300% του μηδενός δεν είναι 300 ευρώ, είναι 0 πάλι. Λοιπόν, 2-11-18-60-00, το τηλέφωνο του σταθμού, μας παίρνετε τηλέφωνο για να βγείτε ζωντανά στον αέρα. Έχουμε εδώ κοντά την αγαπημένη μου φίλη, την κυρία Ιωάννα Καλατζάκου, που θα είναι τη δικηγόρο που θα είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι η χώρα περνάει δύσκολα. Δεν υπάρχει φωλία. Και πάρα πολλοί κόσμος περνάει δύσκολα. Εγώ κάθε μέρα βρίσκομαι στο μετερίζει κοντά στους ανθρώπους και ακούω τρομερές ιστορίες. Παίρνουν και πολλοί και τις λένε. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες στους ανθρώπους. Ιδίως στους συνταξιούχους. Ιδίως στους ανέργους. Ιδίως στους ανθρώπους... Να, βγήκε... Σε αυτούς που είναι μερικής απασχόλησης. Αυτή είναι ακόμα χειρότερα, ίσως από όλους, διότι και εργάζονται οκτάωρο και παίρνουν 300 και 400 ευρώ. Εργάζονται τυπικά λιγότερες ώρες, στην πραγματικότητα εργάζονται οκτάωρο. Στα σούπερ μάρκετ έτσι πηγαίνει. Και πρέπει να χαμογελούν και από πάνω, διότι έχουν δουλειά. Υπάρχει πολύς πόνος εκεί έξω. Και αυτό, κυρία Καλατζάκου, εμένα με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ενώ λέω, βλέπω ότι έρχεται μια νέα κυβέρνηση, είναι σαφές, το βλέπουν οι πάντες, ότι θα έρθει μια κυβέρνηση. Και θα έρθει η ελπίδα, ας πούμε, για κάτι καλύτερο. Αλλά δεν αρκεί μόνο η ελπίδα, την ελπίδα την περιμέναμε και το 2015 και δεν ήρθε ποτέ. Τώρα να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν όλα αυτά, γιατί το συνταξιοδοτικό είναι τεράστιο πρόβλημα. Σε συνδυασμό μάλιστα με τις αποφάσεις που περιμένουμε. Σε συνδυασμό μάλιστα με το δημογραφικό, το οποίο είναι εκρηκτικό, θα φτάσουμε σε αδιέξοδα άνευ προηγουμένως. Και το δημογραφικό, αν μου επιτρέπεις Γιάννη, είναι εκτός από την υπογεννητικότητα, είναι και το brain drain των νέων παιδιών. Βέβαια. Και του υψηλού πνευματικού προσωπικού της χώρας. Έτσι. Βέβαια. Αυτό είναι το 500.000 νέα παιδιά είναι στο εξωτερικό και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και το μυαλό τους, που έχουν σπουδάσει με στερήσεις των γονιών τους, στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα. Αυτό είναι και το χειρότερο. Τέλος πάντων, πάμε και στους τηλεθεατές, γιατί εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος και χρειάζεται πολύ μεγάλο κόπο και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αλλάξουμε αυτή την πορεία που έχει πάρει η χώρα. Μπορούμε να την αλλάξουμε? Ναι, μπορούμε. Αλλά πρέπει όλοι να συνενέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Κυρία Έφη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ροβέρδο, καλησπέρα στην κυρία Καλατζάκου. Θα τα ξεπεράσουμε όλα νομίζω, αλλά θέλω να ρωτήσω και εσάς και την κυρία Καλατζάκου, εάν ξέρετε κάτι γύρω από το αεροπλάνο που ήρθε από τη Βενεζουέλα και τελικά έπηκε σε άλλες χώρες και τελικά κατέληξε στην Ελλάδα, δίθεν για ένα εφοδιασμό και παρέμεινε 4 ώρες στο αεροδρόμιο. Εγώ ξέρω όταν χρειάζεται να εφοδιαστεί ένα αεροπλάνο, επειδή έχω κάνει πάρα πολλά ταξίδια έξω, μισή ώρα έως 3/4 φτάνει για τον εφοδιασμό. Τι σημαίνει που ήρθε εδώ? Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη. Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε ότι ήταν πάνω ο Υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, ένα πρόσωπο persona non grata για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ανεπιθύμητη. Αλλά όχι για την Ελλάδα. Αλλά όχι για την Ελλάδα. Τα αεροπλάνα της Βενεζουέλας δεν παίρνουν άδεια προσγείωση στα κυβερνητικά σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Φανταστείτε ότι στην Λισαβόνα τελικά προσγειώθηκε αυτό το αεροπλάνο μόνο και μόνο γιατί είπε ότι αν δεν έχω καύσιμο και θα πέσω. Μόνο γι' αυτό του επέτρεψαν, μόνο για τον εφοδιασμό. Και εδώ πέρα υπάρχουν και καταγγελίες αυτές εκ μέρους της βουλευτή της αντιπολίτευσης στο Μαδούρο στη Βενεζουέλα που λένε για μεταφορά χρυσού, του χρυσού της Βενεζουέλας. Δεν τα ξέρω αυτά, αλλά είναι πολύ περίεργες αυτές οι ιστορίες. Πολύ περίεργες αυτές οι ιστορίες δεδομένων των ιδανικών σχέσεων μεταξύ του καθεστώτος ΣΥΡΙΖΑ και του καθεστώτος Μαδούρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Έφη. Κύριε Σπύρο, καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε Λοβέρδο, σε εσάς και στην κυρία Καλατζάκου. Και σας εύχομαι για καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Επειδή είπες κύριε Λοβέρδο ότι το δάνειο το οποίο πήραμε, τα 2,5 δις που πήραμε προχθές, χθες, θα πληρωθούν 3,5 δις, εγώ θα σε καλούσα να σκεφτείς κάτι άλλο.
Εάν το επιτόκιο μείνει σταθερό στα 4%, επειδή θα χρειαστεί να αναπληρωματοδοτήσουμε το σύνολο του χρέους, γιατί δεν έχουμε λεφτά να το πληρώσουμε, και το υπολογίσουμε το σύνολο του χρέους με αυτό το επιτόκιο, θα θέλουμε, θα χρειαζόμαστε 14 δις ευρώ το χρόνο μόνο για τόκους, όχι για χρεώληση. 14 δις ευρώ το χρόνο. Το δημόσιο χρέος είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 346 δις. Έχει επιβαρυνθεί από το 10-46 δις. Μετά από όλες αυτές τις θυσίες του ελληνικού λαού, είμαστε 46 δις συν. Και είναι και παραπάνω από ό,τι ήταν το 2014. 26 δις νομίζω. Και κάτι άλλο, κύριε Λοβερδό. Ακούγομαι. Βεβαίως. Κάτι άλλο πάρα πολύ σοβαρό που αφορά το Δήμο Φιλής. Νομίζω ότι χθες είχες το Δήμαρχο Φιλής στην εκπομπή σου. Ναι, τον πρώην. Τον πρώην. Που θα είναι ξανά υποψήφιος. Αφορά το Δήμο Φιλής σε συνδυασμό με τα δάνεια των κομμάτων και την αδυναμία τους να τα αποπληρώσουν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Τα δάνεια των κομμάτων των δύο μεγάλων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Τον Απρίλιο του 2015, 3 Απριλίου του 2015, έγινε μία ρύθμιση των χρεών του Δήμου Φιλής με υπογραφές Βούτσι, Σκουρλέτη και Μάρδα. Τα χρέη του Δήμου Φιλής τότε, δεν ξέρω αν το ξέρει η κυρία Καλατζάκου, ήταν 485 εκατομμύρια και ρυθμιστήκανε σε μηνιαίες δόσεις των 18.500 ευρώ. Είναι το 5% των κοινών, των κοινών πόρων, που είναι το προϋπολογισμό της επιδότησης της Αθηνικής. Ρυθμιστήκανε σε 25.548 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Χαριστική ρύθμιση. Που σημαίνει ότι θα πληρωθεί το δάνειο σε 2.129 χρόνια. Μάλιστα. Εντάξει. Το καλά, ξέρετε αυτό. Καλά λάμπαστε. Ελευθερία και Γιάννη μου. Τα ξέρω. Δυστυχώς το ξέρω. Είναι τραγικό. Και το χειρότερο ποιο είναι. Ότι και ο Δήμος Φιλής και πολλοί άλλοι Δήμοι επιβαρύνουν πάλι είναι ζημιογόνοι. Πάλι μπαίνουν μέσα. Και αρκετά. Κάθε χρόνο. Το ζήτημα είναι το εξής. Ναι. Ακούγομαι. Ναι. Γιάννη μου, το ζήτημα είναι το εξής. Πώς αφέθηκε ο Δήμος Φιλής να φτάσει σε τέτοια επίδοτο χρέος τους. Και δεύτερο, τι ρύθμιση είναι αυτή. Και γιατί μια ρύθμιση, ένας Δήμος Φιλής δικαιούται να έχει μια ρύθμιση των 2.129 ετών και δεν έχει δικαίωμα, δεν δικαιούται ένα κόμμα, όπως η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, μεγάλα κόμματα κάποτε, που εκπροσωπούν πολύ περισσότερους ανθρώπους, να κάνουν ρύθμιση για 100 χρόνια, για 80 και 70 χρόνια. Ο Δήμος Φιλής έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι εκεί που μαζεύονται τα σκουπίδια της Αττικής. Θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παναγιώτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λοβέρδο και καλησπέρα στην κυρία Καλατζάκου. Καλησπέρα. Εγώ θέλω να κάνω ένα σκεπτικό βέβαια, όπως ακούσατε και τους άλλους. Και πάντα όταν ακούτε τους άλλους, και εγώ δεν θέλω να με διακόψετε. Το μόνο όταν στο τέλος ολοκληρώσω το συλλογισμό, να πείτε διάφορα σχόλια. Έχω να πω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία από το 2016 λέει κάθε μέρα εκλογές. Έχω βαρεθεί να την ακούω κάθε μέρα. Και όταν γίνουν εκλογές και θα τις πάρει ο Τσίπρας τον Οκτώβριο, πάλι θα λέει για εκλογές. Και η παρένθεση γιατί είναι γελίο δηλαδή το πράγμα, είναι γελίο. Δεύτερον, ότι ο κύριος Τσίπρα, ο κύριος η Νέα Δημοκρατία γενικώς, λέει ότι κτλ. Διάφορα πράγματα και λέει και ο κύριος Τσίπρας που είπε προχθές πέρα στη Βουλιά, δεν απαντάνε, ότι λέγατε για τον κόφτης, πού είναι ο κόφτης. Λέγατε εκείνο θα γίνει αξιολόγηση, έγινε αξιολόγηση. Λέγατε εκείνα ότι δεν θα βγούμε στα αυτά. Δηλαδή έχει γίνει το θέμα, έχει γίνει γελίο δηλαδή. Δηλαδή, έχει γίνει γελίο. Και δεύτερον ότι εκεί που λέει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ότι για τα καμένα, για το Βόρειο Μακεδονία και για τη Μακεδονία την Ελληνική, όχι η Μακεδονία, πάει στα Σκόπια και παίζει καζίνα και πηδίνει τα Σκόπια και πάνε και παίρνουν και στη Βουλγαρία, στην Τουρκία, πάνε και παίρνουν. Αυτοί μόνοι τους δηλαδή δίνουν τα λεφτά στα ξένα. Και στείλει ο Τσίπρας. Είστε ευχαριστημένος δηλαδή με την κατάσταση είναι πολύ ευχαριστημένος συγκεκριμένα. Που συμβαίνει στην Ελλάδα και με τη συγκεκριμένη συνθήκη της. Ναι, ο κύριος τα έχει μπερδέψει λίγο στο μυαλό του, αλλά δεν πειράζει. Δικαίωμά του να λέει και να πιστεύει. Έχει βαρεθεί να ακούει την ανάγκη για εκλογές. Αφαίρεται ευχαριστημένος. Το αίτημα για εκλογές, φυσικά τις εκλογές δεν τις αποφασίζει η αντιπολίτευση, τις αποφασίζει η κυβέρνηση πάντα.
Η αντιπολίτευση έχει δικαίωμα να θέτει αίτημα για εκλογές. Πάντα έθετε. Όλες οι αντιπολιτεύσεις θέτουν θέμα για εκλογές. Έτσι. Είναι το θέμα της ανάγκης. Και φυσικά οι εκλογές, επειδή θα αποφασίσει ο κ. Τσίπρας, θα αποφασίσει, δεν θα αποφασίσω εγώ, ούτε η κυρία Καλατζάκου, θα γίνουν όποτε αποφασίσει ο κ. Τσίπρας. Το αργότερο όμως, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου του 2019, δηλαδή μέσα στους επόμενους 8 μήνες. Κύριε Σπύρο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Λοβέρδο. Σας εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα, όλα τα άλλα. Να είστε καλά κι εσείς. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εκλογές. Να είστε καλά. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, κύριε Λοβέρδο, να βγει η Νέα Δημοκρατία, γιατί εάν δεν βγει αυτοδυναμία, για αυτοδυναμία, έτσι μιλάω τώρα, θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε κυβερνησία, θα έχουμε, προβλέπω. Θα έχουμε μεγάλες περιπέτειες. Θα έχουμε περιπέτειες πολύ μεγάλες. Έχετε δίκιο σε αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το θέμα. Είδα την κυρία Δούρου σήμερα στο κανάλι Open. Γιατί το κανάλι Open του κύριου Ιωάν Σαββίδη κάνει τέτοια προπαγάνδα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν το γνωρίζω. Βέβαια, η κυρία Δούρου είναι ένα πρόσωπο της επικαιρότητας. Περιφερειάρχης είναι, η ασκητική ποινική δίωξη. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να μην την καλούν τα κανάλια. Ήταν και στο Άξιον 24 προχθές, νομίζω. Εντάξει, δεν είναι κακό. Τώρα, αν υπάρχει λίγο περισσότερη υποστήριξη από κάποια κανάλια. Η γνώμη μου είναι ότι, αν εξαιρέσεις μερικές εκπομπές, το σύνολο της ελληνικής τηλεόρασης είναι με την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Για να είμαστε ειλικρινείς. Οι περισσότερες εκπομπές και τα περισσότερα κανάλια είναι υπέρ της κυβέρνησης. Αλλά. Τι να πω. Έχουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Ο κύριος Δημήτρης. Καλησπέρα σας, κύριε Δημήτρη. Καλησπέρα σας, κύριε Λοβέρδο. Εύχομαι σε εσάς και στην κυρία Καλατζάκου, με όλη μου την ψυχή και την καρδιά, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Θα ήθελα να πω κάτι, επειδή κάθε μέρα με καλύπτετε εσείς και δεν χρειάζεται να πω τα παραπάνω. Η κυρία Παπακώστα, τι ρόλο παίζει? Βγαίνει έξω και λέει διάφορα πράγματα, λες και είναι ο Περικλής και βγάζει λόγο στην Πνίκα, ότι είναι μόνη και μοναδική και τίποτα άλλο. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας, μας έχει κάψει. Μας έχει κάψει. Σταματάω εδώ, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Να είστε καλά. Πρέπει να δείτε πόσο πρέπει να περάσετε. Ιδραίος, ξέρετε, κύριε Λοβέρδο, θα κάνω την πορώ για εσάς τους δύο. Ειλικρινά, και να έχονται γυναίκες και όμορφες, καλές, γλυκές, όχι να βλέπω πρόσωπα μουχτιού έτσι με τα μάτια. Οι γυναίκες είναι σημαντικές σε όλα τα φόρα, αλλά και στην πολιτική, επειδή επιτελούν πολλαπλούς ρόλους. Κάτι να πω και κάτι για τις γυναίκες. Βεβαίως, έχουμε και τη γιορτή της γυναίκας. Εγώ, ό,τι και αν πείτε, είμαι υπέρ, γιατί εγώ τις λατρεύω τις γυναίκες. Για μένα οι γυναίκες είναι πάνω από όλα. Και όταν ασχολείσαι με τα κοινά, σημαίνει ότι θυσιάζει προσωπικό σου χρόνο για να προσφέρεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ. Και θυσιάζει χρόνο και από την οικογένειά σου, διότι οι γυναίκες έχουν αναλάβει αυτό το μεγάλο βάρος της οικογένειας. Τεράστιο βάρος. Εγώ τις θαυμάζω τις γυναίκες, τις μάνες και τις νοικοκυρές. Και η εμπειρία, βέβαια, η επαγγελματική, η εργασιακή, παίζει μεγάλο ρόλο για την ενασχόληση στα κοινά, γιατί εγώ θεωρώ δεν είναι επάγγελμα. Είναι κατάθεση ψυχής, είναι προσφορά. Οπότε, αν έχεις γνώση είναι και εμπειρία. Υπηρεσία. Ο πολιτικός, ο υπουργός, ο βουλευτής είναι υπηρέτης του λαού. Δεν είναι αφέντης του, δεν είναι άρχοντάς του. Κύριε Κυριάκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στην κυρία Καλατζάκη. Καλησπέρα. Να είστε καλά και οι δύο, καλή επιτυχία. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσω. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, Γιάννη, το πρωί με την κυρία που απάντησε στον κύριο Χατζηνικόλα. Δεν μ' αρέσει αυτός ο τρόπος, αλλά το είπε γιατί πρέπει να το πούνε. Το λένε χιλιάδες στόματα. Που είπε για την άναρχη δόμηση ο κύριος Χατζηνικόλας. Ο κύριος Χατζηνικόλας, δεν μου λες, όταν τον συμφέρει είναι κυβερνητικός ή πολιτικός και πολλές φορές δεν είναι. Είναι δημοσιογράφος. Γιατί απαντάει πολιτικά? Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Υποθέτω το πιστεύει. Δεν νομίζω ότι το κάνει. Το πιστεύει, όλα αυτά που λέει τα πιστεύει. Όταν τον συμφέρει λέει ότι δεν είναι κυβερνητικός και όταν δεν τον συμφέρει είναι δημοσιογράφος. Λοιπόν, καλά του είπε η κυρία αυτή στον κύριο Παπαδάκη. Καλά του είπε, γιατί πρέπει να το λένε χιλιάδες στόματα. Εγώ, Γιάννη, είσαι το κανάλι. Δεν φταίει το κανάλι. Φταίει μερικοί που μαζεύουν εκεί. Εγώ μετά εσένα και την κυρία Κλήτου, που είναι υπέροχη, και εσύ και η κυρία Κλήτου, δεν τους... δηλαδή έχω συγχαθεί
τον Παυλόπουλο μαζί με τον Χατζη Νικόλα. Και να πω και ένα άλλο, Γιάννη, για την κυρία Παπακώστα. Η κυρία Παπακώστα εχθές στον κύριο Παπαδάκη είχε τόσο απαξίωση απέναντι στον Γιάννη τον αντίπα, τον δημοσιογράφο. Τη ρώτησε για ασύρματο και δεν απαντούσε και έλεγε στον κύριο Παπαδάκη συνέχεια αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Χούντα την παλιά, Γιάννη, με αυτά που κάνουν. Ναι. Ας μου εξηγήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε τις προληπτικές προσαγωγές. Να είστε καλά. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι Χούντα σε καμία περίπτωση. Εκλογές γίνονται και θα γίνουν. Υπάρχουν συμπεριφορές που μπορεί να μας αρέσουν, αλλά όχι, δεν θα έλεγα ποτέ ότι η κυβέρνηση του Τσίπρα είναι Χούντα. Κάνει ορισμένες επιλογές οι οποίες είναι στα όρια της δημοκρατικής και συνταγματικής νομιμότητας. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα σας, κυρία μου. Να είστε εγώ καλά. Δεν θα κατασπαταλήσω το χρόνο σας με το να πω όλα αυτά τα τεκτενόμενα. Εγώ θα σας πω μόνο ότι αυτή η κυβέρνηση μας πήγε 50 χρόνια πίσω και πρέπει όλοι οι Έλληνες ενωμένοι να βγάλουμε τη Νέα Δημοκρατία με πολύ μεγάλη διαφορά, μια μεγάλη δύναμη, γιατί μόνον έτσι θα γλιτώσουμε και θα πάμε μπροστά. Είναι κρίμα η Ελλαδίτσα μας να πάει έτσι χαμένη. Εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι άνθρωποι, κάναμε τόσες πολλές θυσίες για αυτόν τον τόπο, όπως και οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Δεν θα σας πω όλα αυτά που έχουν γίνει, δεν θέλω να αναφερθώ, αλλά πρέπει όλοι μαζί οι Έλληνες να τους γυρίσουν στο 3%. Είναι δυνατόν. Αυτό πρέπει να γίνει. Σας τηλεφωνώ από τη Σαρονίδα. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Εγώ βέβαια ψηφίζω στην Αλφα Αθηνών. Αλλά είναι τρομερά αυτά που συμβαίνουν. Δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο ο Τσίπρας και ο Μαδούρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου και κύριε. Εγώ σας ευχαριστώ. Οι εκλογές θα κρίνουν. Ο κόσμος θα ψηφίσει ελεύθερα, ελπίζω, και θα δώσει την απάντησή του και στην κυβέρνηση και σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Είναι μεγάλη, μεγάλη ευθύνη η ψήφος. Μεγάλη ευθύνη. Ό,τι ψηφίζεις το βρίσκεις μπροστά σου. Να το ξέρετε. Όπως έλεγε ο Αβραάμ Λίνκον, με μία σφαίρα σκοτώνεις τον εχθρό σου, με μία ψήφο σκοτώνεις το μέλλον των παιδιών σου. Κύριε Διονύση, τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία. Ναι, ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα, τι λένε τώρα. Κυρία Καλατζάκου, απευθύνουμε γενικώς στη Νέα Δημοκρατία. Στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΚΕ. Συγχαρητήρια για την Ελλάδα που καταντήσατε όλοι σας, όπως την καταντήσατε. Συγχαρητήρια για τα λεφτά που χρωστάτε όλοι σας. Από εκεί και πέρα τώρα ο Θεός βοηθός, αν υπάρχει κι αυτός, γιατί δεν φαντάζομαι να υπάρχει. Εδώ είναι η κόλαση, εδώ και ο Παράδεισος. Έχετε λεφτά να πληρώσετε από αυτά που χρωστάτε στη Νέα Δημοκρατία. Για πόσα χρόνια, 200 χρόνια, 300, πότε θα τα πληρώσετε αυτά? Το Πασόκ πάει, άλλαξε, αυτό τελείωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πόσα χρωστάει? Το ΚΚΕ πόσα χρωστάει? Όλοι σας, τι γίνεται εκεί? Μάσα, χάψα, εσείς στο δημοκρατικό τόξο. Οι 50 βουλευτές ποιος τους ψηφίζει? Αυτούς που παίρνετε δωρεάν. Τους βουλευτές εκεί στο... που έχουμε δημοκρατία, δεν λέτε. Τους βουλευτές που βγαίνουν επικράτειας, ποιος τους ψηφίζει? Το Σύνταγμα λέει 200 έως 300. Ποτέ δεν γίνεται, ποτέ δεν κάνετε έκπτωση εσείς από 300 να γίνουν 200. Με καμιά εκατοστή δεν κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν χορτάσατε λεφτά, όλοι σας. Φεύγετε πάμπλουτοι από το... Και ο άλλος ο κύριος είχε πει μαζί τα φάγαμε. Αν δεν άκουσα έναν να του πει. Να σηκωθεί και αν τον πιάσα το σβέρκο για το πει μαζί τα φάγαμε, ρε μάγκα. Εγώ δεν τα φάγα μαζί. Εγώ ήμουν βιοτέχνης και σας τα έχω να μια ζωή. Και τώρα μου κόψατε συντάξεις, μας κάνατε, μας τράνε νοσοκομεία και είσαστε και ρατσιστές κατά των Ελλήνων. Όλοι σας. Όλοι σας. Από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΚΚΕ. Όλοι σας. Και ρατάδες είσαστε. Εγώ καταλαβαίνω και κατανοώ την αγανάκτηση κάποιων ανθρώπων που φέρουν και το θυμό τους. Βέβαια έχουν περάσει αρκετά χρόνια για να διατηρείται αυτός ο θυμός. Και κάποτε πρέπει να επικρατήσει και η λογική και να βλέπουμε τα πράγματα ρεαλιστικά. Και να βλέπουμε και το τι έχει κάνει. Και ότι όλοι δεν είμαστε το ίδιο.
Και σε κάθε περίπτωση ο κόσμος ψηφίζει. Κανείς δεν έχει εκλεγεί. Ούτε η Παπακώστα ακόμα δι' επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος. Δεν ήρθαν από τον Άρη αυτοί που μας κυβερνούν σήμερα. Ούτε ο Πολάκης, ούτε η Παπακώστα κανείς. Τους ψήφισε κάποιος. Μη γελιόμαστε. Λοιπόν, ευχαριστήσω πάρα πολύ την φίλη μου, την κυρία Ζανέτ. Ιωάννα, με συγχωρείτε. Καλατζάκου. Εγώ, Γιάννη, για την πρόσκληση. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εκλογές. Ακόμα δεν έχω ανακοινωθεί όταν θα έρθει. Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως πάμε, ας πω, μπορεί να γίνει και τον Οκτώβριο οι εκλογές. Πια δεν μπορώ να το αποκλείσω. Να πω σε όλους εσάς από τα βάθη της καριέρας μου να είστε καλά, καλή δύναμη και θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.